Γιατί Δούκισα λένε. Τελείωσε. Λένε πολύ έντονα. Δεν έχει βγει επίσημο δελτίο τύπου, αλλά όλοι ξέρουμε πλέον ότι είναι η Δούκισα. Από όλες τις πλευρές, από όλες τις πηγές σχεδόν το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή, κάναμε. Δούκισα. Έφυγε η Ζέτα Μακρυπούλια και βάλαμε μία μικρογραφία της Ζέτας Μακρυπούλια. Όχι, εσύ, δεν είναι ίδιο πράγμα. Τι, σε ομορφιά ίδιο είναι. Και επειδή όμορφη, μία όμορφη κι άλλη. Ναι. Δεν μοιάζουνε. Δεν μοιάζουν, δεν θα συμφωνήσω. Είναι δύο ξανθές. Μην το ξανθομαλί τώρα, γιατί ξανθές. Πάνω από το μισό της τηλεόρασης ξανθές είμαστε. Να το πω. Τι σημαίνει. Να το πω. Είναι δύο ξανθές, όμορφες, με ανοιχτό χρώμα μάτια, καλλίγραμμες. Πού δεν μοιάζουν. Εντάξει, στέκεσαι καθαρά στο μόνο στο. Εννοείται, θέλετε να σπάω και σε άλλα, θα σπάω όχι, και σε άλλα. Θέλω να πάνε τις βάλεις δίπλα-δίπλα. Δεν είναι ίδιες. Είναι πολύ όμορφες, ξανθιές και οι δύο. Αλλά δεν είναι ίδιες. Άλλη ομορφιά η μία, άλλη ομορφιά η άλλη. Ελένη μου, θέλω να σου πω. Τις λες αδερφούλες. Οι μακρινές ξαδέρφες τις λέω. Έχει ψιλοδίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή εξωτερικά ψάχνεις για το ίδιο πράγμα. Ψάχνεις για το ίδιο πράγμα. Το ίδιο εχθές. Άλλο αυτό ότι σαν έτσι ψάχνω μια όμορφη ξανθιά. Θέλω να σου πω ότι ο Αντένα δεν το πήγε κόντρα. Δηλαδή δεν πήγανε κάπου κόντρα για να φύγουν και να αφήσουν πίσω τη Ζέτα. Ψάξαν να βρούνε κάτι που να είναι σχεδόν ίδιο, εγώ ίδιο θα το πω, εμφανισιακά, για να το βάλουν σε αυτή τη θέση. Τώρα, κατά πόσο η Δούκισσα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό η Δούκισσα έχει παίξει σε πολλές εκπομπές. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει κάνει. Δεν την έχουμε δει σε πολλές εκπομπές τη Ζωραντιά. Έλα τώρα. Έχει κάνει live. Πολύ περισσότερες από τη Ζέτα. Πριν πάει. Έχει κάνει live, αλλά σε ομάδα, όχι μόνη της. Συγγνώμη, ερώτηση. Να μην λέτε ότι κάνω και δηλώσεις. Να κάνω ερωτήσεις. Έχει η Δούκισσα την ατάκα και την ετοιμολογία της Ζέτας. Γιατί πριν πάει η Ζέτα, είχε η Ζέτα την ατάκα. Τι εννοείς ότι εκπαιδεύτηκε. Ετοιμότητα. Φωνάζουν και οι δύο και δεν ακούω. Την ετοιμότητα. Την ετοιμότητα. Έχει τη Ζέτα στην ετοιμότητα. Μπορεί όταν θα την πειράζει ο χύψη. Γιατί πάλι το ίδιο θα κάνουν. Κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό. Δεν ψάχνουμε να βρούμε Ζέτα. Η Ζέτα είναι μοναδική. Είναι καταπληκτική. Μα αρέσει πάρα πολύ. Ταυτισμένη. Ακριβώ. Όταν δεν έχει τη Ζέτα, λοιπόν, ψάχνει να βρει τι άλλο μπορεί να βάλει σε ένα πολύ επιτυχημένο κόνσεπτ για να βγει μπροστά και να κάνει την παρουσίαση. Και φαντάζομαι αυτό θα είχε νόημα, μα ήταν κόντρα. Δεν κρίνουμε τώρα δύο που το μόνο κοινό που έχουν ότι είναι δύο όμορφε πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι αυτό όμω. Δεν θα κάνουν το ίδιο. Όμως, ρε παιδιά, δεν θα κάνουν το ίδιο. Το ίδιο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Θέλω να σου πω ότι η Δούκισσα. Ναι, η μία είναι φράου, η μία είναι νιάου. Ακριβώς. Αλλά ποια είναι φράου, καλέ. Εννοώ ότι. Φράου, βέβαια. Βασίλισσα του Πάγου. Έχεις μήνυμα, παιδιά, η Βασίλισσα του Πάγου ήταν η γυναίκα. Και αυτό το λέω για καλό. Ήταν πάρα πολύ. Πάντα σοβαρή, αυστηρή, με την ατάκα τη. Πάρα πολύ φράου. Συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό. Η άλλη είναι γατούλα. Αυστηρή που νιαούριζε με το Λάτσιο κάθε φορά. Δεν νιαούριζε καθόλου. Τον πάρκαρε πολύ ωραία. Τον έβαζε στη θέση του. Οπότε τη πέταγε κάτι, επέστρεφε το υπονοούμενο πάρα πολύ καλά. Δεν νιαούριζε καθόλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Επίσης θα πάνε, λέτε, στο ίδιο μοτίβο. Γιατί πρέπει να κάνει αυτό η Δούκισσα. Ακριβώς αυτό λέω.